Η Αγία Γραφή μας διδάσκει αφενός ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός και έτσι παραμένει αιώνιος. Και αφετέρου ότι όποιος αγαπά δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Τα δύο αυτά χωρία φαίνεται να αντιφάσκουν. Δεν σημαίνει όμως αυτό στην πραγματικότητα. Στην εξήγηση μας τη δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχουν δύο είδη φόβων, ένας αρχικός και ένας τέλειος. Ο πρώτος είναι χαρακτηριστικός των αρχαρίων, θα λέγαμε, στην πνευματική ζωή, ενώ ο δεύτερος είναι χαρακτηριστικός των Αγίων, αυτών που έχουν πια τελειωθεί πνευματικά και έχουν φτάσει στο μέτρο της Αγίας Αγάπης. Όποιος δηλαδή κάνει το θέλημα του Θεού για τον φόβο της τιμωρίας, αυτός όπως είπαμε είναι ακόμα αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπά τον Θεό. Επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στον Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύθηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με τον Θεό. Αυτός έχει την αληθινή αγάπη, την αγάπη που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος την ονομάζει τέλεια. Και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στον τέλειο φόβο. Γιατί ένας τέτοιο άνθρωπος φοβάται και κάνει το θέλημα του Θεού, όχι από φόβο για τις τιμωρίες, όχι από φόβο μήπως κολαστεί, αλλά όπως ακριβώς είπαμε, επειδή γεύθηκε την γλυκύτητα που δοκιμάζει, Όποιος είναι ενωμένος με τον Θεό και φοβάται μήπως την χάσει, μήπως την στερηθεί. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος που προέρχεται από την τέλεια αγάπη απομακρύνει τον αρχικό φόβο και γι' αυτό λέει η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορετικά στον τέλειο φόβο παρά μόνο με τον αρχικό το ίδιο το μεγαλείο του Θεού προκαλεί τον Άγιο τον ευλαβικό φόβο σε εκείνα τα λογικά του πλάσματα που χάρη στην καθαρότητα και την αρετή του αξιώθηκαν να βρεθούν κοντά του και να συμμετέχουν στη μακαριότητά του. Ο Θεός που δοξάζεται από τη χωρία των Αγίων είναι μεγάλος και φοβερός σε όλους όσους τον περιβάλλουν. Εμείς όμως είμαστε αμαρτωλοί, άρα γίνεται δυνατό να αγαπήσουμε τον Θεό. Είναι αλλά θα τον αγαπήσουμε με τον τρόπο που πρόσταξε ο ίδιος. Θα επιδιώξουμε την κατάκτηση της Αγίας Αγάπης με όλες μας τις δυνάμεις και όσο όπως μας υπέδειξε Εκείνος. Δεν θα παραδεινόμαστε στα σαρκικά πάθη και την απατηλή ίηση. Δεν θα ανάβουμε στην καρδιά μας τη φωτιά της ειδιπάθειας και της καινοδοξίας, που είναι τόσο δεληρές τον Θεό και τόσο καταστροφικές για μας». Να πως ζητάει ο Κύριος να Τον αγαπάμε. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη Του. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος μας έδωσε το παράδειγμα αυτής της διαγωγή, αφού ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας τον πατέρα του μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού». Ας απαρνηθούμε τον εγωισμό που νομίζουμε ότι προσθέτει αξία στη μηδαμινότητά μας Ας εγκολπωθούμε την ταπείνωση που μας αποκαλύπτει τις πτώσεις μας και την αμαρτυλότητά μας «Την αγάπη μας στον Χριστό» θα την αποδείξουμε με την υπακοή μας στον Χριστό «Την αγάπη μας στον Θεό Πατέρα» θα την αποδείξουμε με την υπακοή μας στον Υιό του ο οποίος δεν μας δίδαξε από μόνος του, αλλά κήρυξε ό,τι του όρισε ο πατέρας που τον έστειλε και ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. «Εκείνος που έχει τις αντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπά», είπε ο Κύριος. «Όποιος με αγαπά θα τηρήσει τον λόγο μου. Όποιος δεν με αγαπά δεν τηρεί τα λόγια μου». Την τήρηση των εντολών του, λοιπόν, αναγνωρίζει ο Σωτήρας ως τη μοναδική απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες φύλαγαν στις καρδιές τους τον Λόγο του Θεού και δεν φρόντιζαν για τίποτα άλλο παρά για την αγιοπνευματική αγάπη προς τον Θεό και για το καλό, όχι μόνο με τα λόγια ή με την απλή γνώση, αλλά και με τα λόγια και με τα έργα. Έτσι αφού απαρνήθηκαν τη δική τους αντίληψη για το δίκαιο και το σωστό, ζήτησαν το θέλημα του Θεού που βρίσκεται διατυπωμένο στην διδασκαλία και τις εντολές του Ευαγγελίου. Στη συνέχεια βρήκαν και την αγάπη που είναι κρυμμένη κατά φύση στο θέλημα του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος που μας άφησε πολλές εντολέ για την αγάπη, μας πρόσταξε να ζητάμε πρώτα την εφαρμογή του θελήματος του Θεού επειδή γνωρίζει ότι αυτή η εφαρμογή είναι μητέρα της αγάπης. Αν λοιπόν θέλουμε να αποκτήσουμε την αγάπη προς τον Θεό, ας αγαπήσουμε πρώτα τις ευαγγελικέ εντολές, ας πουλήσουμε κάθε επιθυμία, κάθε κακία, κάθε πάθος μας. Και με το τίμημα της αυταπαρνήσεως, ας αγοράσουμε το χωράφι της καρδιάς μας, το οποίο πριν από αυτή την αγορά δεν μας ανήκει. Ας το καλλιεργήσουμε με τις θείες εντολές και θα βρούμε θα μένουν εκεί τον ουράνιο θησαυρό της αγάπης. Τι μας περιμένει όμως σε αυτό το χωράφι, μας περιμένουν κόποι και αρρώστιες, μας περιμένει ο εχθρός, ο διάβολος, που δεν θα μας αφήσει να τον νικήσουμε εύκολα. Μας περιμένει η αμαρτία, που ζει στο νου και στην καρδιά και στο σώμα μας. Σκληρός αγώνας χρειάζεται για να υποταχθεί ο υπερήφανος και τυφλός νους, στο Χριστό και στις εντολές Του, αλλά και όταν ο νους υποταχθεί, νέος αγώνας πρέπει να αρχίσει για τη συμμόρφωση της διαστραμμένης και σκληρής καρδιάς προς τη διδασκαλία του Χριστού, στην οποία εναντιώνεται. Τέλος, όταν και η καρδιά υποταχθεί στο Χριστό, θα πρέπει να έρθει κοντά Του και το σώμα, προορισμένο και αυτό για τον ουρανό. Στον αόρατο πόλεμό μας κάθε βήμα σημαδεύεται από την άσκηση, σημαδεύεται από το μαρτύριο, σημαδεύεται από τον ιδρώτα του μόχθου και της βίας που ασκούμε πάνω στον εαυτό μας. Τη μία βγαίνουμε νικητές και την άλλη νικημένη. Τη μία γεννιέται μέσα μας η ελπίδα της λυτρώσεως από την εχμαλωσία της αμαρτίας και την άλλη διαπιστώνουμε ότι τα δεσμά μας είναι τόσο γερά που όχι μόνο δεσπάνε σπάνε, μα ούτε καν χαλαρώνουν όσα μέσα κι αν χρησιμοποιούμε. Μας καταβάλουν, μας καταβάλουν πρώτον η αδυναμία τόσο της φύσεως, όσο και της προαιρέσεως. Δεύτερον, ο σκοτισμός του νου που προκλήθηκε από την προηγούμενη αμαρτωλή μας ζωή. Τρίτον, η διαστροφή της καρδιάς που απέκτησε κακές συνήθειες. Και τέταρτον, η ροπή του σώματος προς την αμαρτία. Ροπή που δημιουργήθηκε από την επανειλημμένη γεύση σαρκικών απολαύσεων. Μας πολεμούν τέλος και τα πονηρά πνεύματα που θέλουν να μας κρατήσουν στην αχμαλωσία. Να λοιπόν ποιο είναι ο στενός δρόμος. Ένας δρόμος γεμάτος δυσκολίες, ένας δρόμος στρωμένος με αγκάθια. Από το δρόμο αυτό όμως η θρηνητική προσευχή οδηγεί τον αμαρτωλό άνθρωπο στη συμφιλίωση με τον Θεό. Αρκεί η προσευχή αυτή να εμπνέεται από το φόβο του Θεού και να συνοδεύεται από την τήρηση των Ευαγγελικών Εντολών, από τα έργα της μετάνοιας και της ταπεινοφροσύνης. Η σχέση του Θείου Φόβου με τη Θεία Αγάπη εξηγείται έξοχα από τους πνευματοφόρους πατέρες Ισαάκ τον Σύρο και Σημαίον τον νέο Θεολόγο. Με τα λαμπρά τους λόγια στολίζουμε τον φτωχό μας λόγο. Η μετάνοια, λέει ο Άγιος Ισαάκ Σύρος, δόθηκε στους ανθρώπους μετά το βάπτισμα ως χάρη μετά την χάρη. Γιατί μετάνια είναι η δεύτερη αναγέννηση από τον Θεό. Κι εκείνο που δεχτήκαμε ως αραβόνα με την πίστη, το παίρνουμε ως χάρισμα με τη μετάνια. Μετάνια είναι η θύρα του ελέους, η ανοιγμένη σε εκείνους που την αναζητούν. Από αυτήν τη θύρα περνάμε προς το θείο έλεος, αλλιώς δεν βρίσκουμε έλεος γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει σύμφωνα με τη Θεία Γραφή και ο Θεός τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Η μετάνοια είναι η δεύτερη χάρη και γεννιέται στην καρδιά από την πίστη και το φόβο. Ο φόβος είναι το πατρικό ραβδί που μας παιδαγωγεί, ώσπου να φτάσουμε στον παράδεισο των πνευματικών αγαθών και όταν φτάσουμε εκεί μας αφήνει και φεύγει. Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού στην οποία βρίσκεται η απόλαυση όλων των μακαρισμών. Εκεί ο μακάριος Παύλος δοκίμασε τροφή υπερφυσική και αφού γεύτηκε καρπούς από το δέντρο της ζωής αναφώνησε. Μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν φαντάστηκε όσα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Ο Αδάμ μετά τη συμβουλή του διαβόλου δεν μπόρεσε να γευθεί τους καρπούς αυτού του δέντρου. Το δέντρο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, από την οποία ξέπεσε ο Αδάμ και δεν συνάντησε πια τη χαρά, αλλά δούλευε και μοχθούσε στη γη τη γεμάτη αγκάθια. Όσοι στερήθηκαν την αγάπη του Θεού, έστω και αν βαδίζουν στο σωστό δρόμο, τρώνε με υδρότα το ψωμί τους, το ψωμί που επιτράπηκε στο πρωτόπλαστο να τρώει μετά την πτώση του. Ωστόσο, ώσπου να βρούμε την αγάπη, στη γη με τα αγκάθια θα εργαζόμαστε. Ανάμεσα στα αγκάθια θα σπέρνουμε και θα θερίζουμε. Ακόμα και αν ο σπόρος μας γίνει σπόρος δικαιοσύνης, κάθε ώρα θα μας πληγώνουν τα αγκάθια. Ακόμα και αν δικαιωθούμε, πάλι με τον ιδρώτα του προσώπου μας θα ζούμε. Όταν όμως βρούμε την αγάπη, θα τρεφόμαστε με άρτου ουράνιο. Θα παίρνουμε δύναμη χωρίς έργα και κόπους. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός που κατέβηκε από τον Ανώ και έδωσε ζωή στον κόσμο. Αυτή είναι η τροφή των αγγέλων. Όποιος βρήκε την αγάπη τρώει τον Χριστό κάθε μέρα και κάθε ώρα και από αυτό γίνεται αθάνατος. Το είπε εκείνος. Όποιος τρώει από τον άρτο που θα του δώσω εγώ θα ζήσει αιώνια. Μακάριος είναι όποιος τρώει από τον άρτο της αγάπης που είναι ο Ιησούς και το ότι όποιος τρώει από την αγάπη τρώει τον Χριστό, τον Θεό των όλων, το επιβεβαιώνει ο Ιωάννης λέγοντας «Ο Θεός είναι αγάπη». Όποιος λοιπόν ζει στην αγάπη παίρνει ζωή από τον Θεό και ενώ βρίσκεται ακόμα στον κόσμο τούτο αναπνέει τον αέρα εκείνο της Αναστάσεως ήδη από εδώ. Με αυτό τον αέρα εφραίνονται οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση. Η αγάπη είναι η βασιλεία που υποσχέθηκε ο Κύριος μυστικά στους Αποστόλους όταν τους είπε ότι θα φάνε στη βασιλεία του. Τι άλλο αλήθεια παρά αγάπη σημαίνουν τα λόγια του. Στη βασιλεία μου θα τρώτε και θα πίνετε στο τραπέζι μου. Γιατί η αγάπη είναι ικανή να θρέψει τον άνθρωπο αντί για τροφή και ποτό. Αυτό είναι το κρασί που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Μακάριος είναι όποιος ήπια από αυτό το κρασί, το ήπιαν οι ακόλαστοι και έγιναν σεμνοί. Το ήπιαν οι αμαρτωλοί και λησμόνησαν τους δρόμους των αμαρτημάτων. Το ήπιαν οι μέθυσοι και έγιναν νηστευτές. Το ήπιαν οι πλούσιοι και πόθησαν τη φτώχεια. Το ήπιαν οι φτωχοί και πλούτησαν με την ελπίδα. Το ήπιαν οι άρρωστοι και έγιναν δυνατοί. Το ήπιαν οι απέδευτοι και έγιναν σοφοί όπως δεν είναι δυνατόν να περάσει κανείς την πλατιά θάλασσα χωρίς πλοίο ή καράβι, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στην αγάπη χωρίς τον φόβο. Τη βρωμερή θάλασσα των παθών που βρίσκεται ανάμεσα σε μας και στον νοερό παράδεισο, μπορούμε να την περάσουμε με το καράβι της μετάνιας, που οδηγείται από τους κοπιλάτες του φόβου. Αν οι του φόβου δεν οδηγούν το πλοίο τούτο της μετάνοιας, με το οποίο περνάμε τη θάλασσα του κόσμου με προορισμό τον Θεό, βουλιάζουμε σε αυτήν τη βρωμερή θάλασσα. Η μετάνια είναι το πλοίο, ο φόβος είναι ο κυβερνήτης και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Μας επιβιβάζει λοιπόν ο φόβος το πλοίο της μετάνοιας, μας περνά από τη βρωμερή θάλασσα του βίου και μας οδηγεί στο θεϊκό λιμάνι την αγάπη όπου φτάνουν με τη μετάνοια όλοι όσοι είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και όταν φτάσουμε στην αγάπη, φτάσαμε στον Θεό. Τελείωσε το ταξίδι μας. Περάσαμε στο νησί που βρίσκεται πέρα από τον κόσμο. Εκεί είναι ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το περιεχόμενο του 17ου ύμνου του Οσίου Σιμεών που παραθέτουμε στη συνέχεια συνοψίζεται στην επικεφαλίδα του. Ο φόβος γεννά την αγάπη, αλλά η αγάπη ξεριζώνει τον φόβο από την ψυχή και μένει μόνη σε αυτήν, καθώς είναι πνεύμα θείο και άγιο. Γράφει λοιπόν ο Όσιος σε αυτόν τον ύμνο. Πώς να εμνήσω, πώς να δοξάσω, πώς και επάξια να εγκομιάσω, αυτόν που τα πολλά μου παραβλέπει αμαρτήματα, τον Θεό μου, πώς τα οράνια να κοιτάξω, πώς τα μάτια να σηκώσω, πώς το στόμα σωτήρα μου να ανοίξω και τα χείλη μου να κινήσω, πώς τα χέρια μου να απλώσω προς του ουρανού τα ύψη, ποια να ανακαλύψω λόγια, ποιες να σου προσφέρω φράσεις, με τι θάρρος να μιλήσω και άφηση να σου ζητήσω, για τα μέτρητά μου λάθη και το πλήθος των πνεσμάτων. Ναι, τα έργα που έχω πράξει ξεπερνούν κάθε συγγνώμη. Τι σου λέω, Σωτήρα, ξέρεις, κάθε πλάσμα έχω περάσει, πράτοντα στη φύση ενάντια. Να με από τα ζώα πιο κάτω από τη θάλασσα στα και από τη γη στα κτίνη όλα. Και από τα ερπετά πιο κάτω πήγανε ναι, και από τα θηρία. Πάτησα τι εντολέ σου, άλλο γολέ και ήμουν πλάσμα. Με το σώμα μολυσμένο και η ψυχή όλη ρηπομένη, πώ μπροστά σου θα τολμήσω να σταθώ δυστυχισμένο, να με δει να σ' αντικρίσω, πώ την δόξα σου να αντέξω και το φω του ακτινοβόλο του αγίου πνεύματό πως να μην βαδίσω μόνο στο σκοτάδι που έχω πράξει έργα σκοτεινά και είμαι πέρα από τον Αγίων τα πλήθη. Πώς να αντέξω τη φωνή σου που στο σκότος θα με στείλει αφού κόνο και τα έργα κατά δίκη. Φρύτω και τρέμω και φωνάζω σου γεμάτο από έκπληξη και φόβο. Άλλο όμοια σωτήρια δεν σου έφταξε το ξέρω ούτε και έπραξε τι πράξει που έπραξα ο δυστυχισμένο και έτσι έγινα και σ' άλλους της απώλειας η αιτία. Μα και τούτο το γνωρίζω, το πιστεύω, ναι Θεέ μου, ότι μέγεθος πτεσμάτων και βουνό αμαρτημάτων και εσχρότητα όποιων έργων ποτέ δεν θα ξεπεράσει το φιλάνθρωπο και μέγα, μάλλον πάνω και από μένα και από νου και από λόγο έλεό σου που σκορπίζεις, πλούσια σε όσους έχουν φταίξει και μετανών με θέρμη. Του αγνίζει, του φωτίζει με το φω του, πλημμυρίζει και με τη θεότητά σου, αλλά και μιλά μαζί του σαν σου φίλου. Άμετρου σου η καλοσύνη και ανέκφραστη αγάπη, και για τούτο σου και με θέρμη σου φωνάζω. Όπω δέχτηκε, σαν ήρθαν έναν άσωτο μια πόρνη, έσπλαχνε δέξου και μένα που μετανάω από τα βάθη, τη φυχή μου και τα δάκρυα σαν πηγές λογάρια τα που κυλούν Χριστέ συνέχεια και με αυτά της ψυχής πλήνε, καθώς και του σώματός μου τις χιλίδες από τα πάθη. Από κάθε πονηρία ξέπνε και την καρδιά μου, γιατί αυτή είναι η ρίζα και η πηγή της αμαρτίας. Του σποριά η πονηρία η σπορά του πονηρού είναι, από κει είναι που βλασταίνει και ανεβαίνει και ψηλώνει και πετάει κλόνους πλήθο, πονηρίας και κακίας, του κακού Χριστέ της ρίζες απ' τα βάθη ανάσπασέ της της ποιχής και της καρδιάς μου τους αγρούς καθάρισέ τους. Φίδεψες αυτούς το φόβο το δικό σου ελεήμων και τον άξιο να ριζώσει δυνατούς βλαστούς να βγάλει, να τρανέψει να ψηλώσει να συνεχώς να μεγαλώνει, σαν τη ρότη σε σου, μα υπάρχουν και τα δάκρυα που διάκοπα κυλάνε. Και ποτίζεται ο φόβος και από αυτά κι όλο θεργεύει, και όσο στην ψυχή ριζώνει τόσο πιο ψωλά ανεβαίνει. Με το φόβο μεγαλώνει η ταπείνωση από δίπλα και με την ταπείνωση όλα αφανίζονται τα πάθη. Με τα πάθη παίρνει δρόμο και το πλήθος των δαιμόνων και το θέαμα να το ωραίο σαν βασίλισσα ένα γύρο οι αρετές ακολουθούν. Φύλακες μαζί τις φίλες και οι κυράς και οι πυρέτριες, και όταν όλες μαζευτούνε και ενωθούν μεταξύ του, αντί ανάμεσά του όπω δεν του συνεννοούν, ανάβε, Φυτρωμένο, έτσι ο φόβο ο δικό σου και μου δείχνει άνθο ξένο λίγο-λίγο. Ναι, Χριστέ μου, άνθο ξένο, ξένο λέω, γιατί δίνουν τα φυτά όλα τον καρπό τους και έχει κάθε δέντρο σπόρο όπω το είδο που το θέλει, ενώ ο φόβο ο δικό σου και λουλούδι βγάζει ξένο και καρπό παρόμοια ξένο και άλλο λότελα από τον ίδιο, γιατί είναι ο φόβος πάντα σκηθροπότητα γεμάτος, και ο του κυριεύει με αλαχολικούς τους κάνει, να είναι συνεχώς σαν τούλιο, που πληγές πολλές αξίζουν και κάθε ώρα περιμένουν να έρθει ο χάρος να τους πάρει, και ενώ βλέπουν το τρεπάνι αγνούν πάντως την ώρα και δεν έχουν ούτε ελπίδα ούτε και πληροφορία για συγχώρησή τους τελεία. Μα το τέρμα τους τρομάζει για το Τέλος νιώθουν φρίκη γιατί περιφέρουν Θεέ μου την αμφίβολη εκείνη την απόφαση της δίκης. Του ανθού λοιπόν του φόβου είναι άφατον το κάλος, το πιο άφατος ο τρόπος ανοιχτό καθώς τον βλέπεις ξαφνικά χάνεται πάλι. Φυσικό αυτό δεν είναι ούτε και συνηθισμένο. Φύση υπέρτερη είναι τούτο ξεπερνά την κάθε φύση, τη μια φαίνεται ωραίο άνθος πέρα από τα λόγια και το νου μου κλέβει όλο κάνοντάς με να το βλέπω. Δεν αφήνω να θυμάμαι τίποτα που φόβου φέρνει, αλλά να ξεχάσω όλα, τα αυτά ξαφνικά με κάνει. Και πετάει μακριά μου και του φόβου δίχως άνθος έμεινε πάλι το δέντρο και λυπάμαι και στενάζω και με θέρμη σου κραυγάζω και το άνθος πάλι βλέπω κάνω πάνω στα κλαδιά του δέντρου και έχοντας χριστέ το βλέμμα μόνο στάνθος καρφωμένο δεν το βλέπω πια το δέντρο. Κι όσο πιο συχνά το άνθος ουλουδίζει και με σέρνει σκλάβο πόθος μου κοντά του, δεν η αγάπη τον καρπό τη. Μα και πάλι δεν το θέλει να σταθεί πάνω στο δέντρο τούτο ο καρπό του φόβου, αλλά μόλι οριμάσει τέλεια τότε τον βλέπει μόνο του δίχω του δέντρου. Γιατί ο φόβο στην αγάπη δεν υπάρχει πια καθόλου, ούτε πάλι δίχω φόβο μέσα στην ψυχή γεννιέται. Ξεπερνά το θαύμα αλήθεια κάθε λογική ύψη, σκέψη, να μας δίνει ένα δέντρο άθος και καρπό και με κόπο και ο καρπός του δέντρου πάλι όλο να το ξεριζώνει και να μένει μοναχός του. Πώς καρπός χωρίς το δέντρο γίνεται, να πώς δεν ξέρω. Τώρα μένει πια και υπάρχει η αγάπη μόνη, δίχως τον γεννήτορά τώρα της φόβου. Η αγάπη λοιπόν είναι όλη η αλήθεια εφροσύνη η και χαρά και καρδιά στέψη, πλημμυρίζει όποιος την έχει και τον βγάζει από τον κόσμο όσο ακόμα είναι στο σώμα. Αυτός ο φόβος να το κάνει δύναμη καμιά δεν έχει, στα ορατά αφού υπάρχει και στα αισθητά όλα μέσα, πώς μπορεί το φοβισμένο άραγε από αυτά να βγάλει και αισθητά να τον συνδέσει με τα όρατα τελείω. Δεν μπορεί καθόλου αλήθεια και το άνθος και ο καρπό του τα γεννήματα του φόβου έξω από τον κόσμο είναι και το να αρπάζουν ξέρουν και μαζί του να σηκώνουν την ψυχή έξω από τον κόσμο. Πες μου πως έξω από τον κόσμο η αγάπη αυτά βγάζει. Θέλω καθαρά να ξέρω, άφραστα είπα είναι τούτα, όμως πρόσεξε και άκου πνεύμα θείο είναι η αγάπη. Με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτή η αλλαγή στην καρδιά, με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η ασύλληπτη μετάβαση από τον φόβο στην αγάπη, την αγάπη μας την δίνει η Αγία Πύρη των Αγίων του Θεού. Την απάντησή μας την δίνει η Αγία Πύρα των Αγίων του Θεού. Ο σύγχρονός μας και συμπατριώτης μας Γεώργιος ο Έγκλιστος της Μονής του Ζατώνς, κόσμα και δόξα του μοναχισμού, ένας άνθρωπος που έφτασε στη χριστιανική τελειότητα, σε εμπιστευτικέ παρενέσεις του αποκάλυψε για τον εαυτό του τα ακόλουθα. Θέλω να πω λίγα λόγια για την ουσία της αγάπης. Είναι μια λεπτή, πολύ λεπτή φλόγα είναι ασύλληπτη από κάθε νου και ελαφρότερη από κάθε νου. Οι ενέργειές της είναι γοργές, θαυμαστές και ιερές. Ξεχύνονται στην ψυχή από το Άγιο και Πανταχού παρόν πνεύμα. Μόλις αγγίξει την γαϊδιά αυτή η φλόγα, κάθε λογισμός και κάθε αίσθημα ταραχής εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους στην ησυχία, την ταπείνωση, την χαρά, την απαράμιλη ηλικίδητα. Για πολλά που με αφορούσαν ήμουν αποκαλυπτικό σε εσά. Θα γίνω τώρα πιο αποκαλυπτικό. Είχα περάσει εδώ στη οι έξι χρόνια. Νομίζω ότι ο Κύριος ευαριστήθηκε να φέρει στη καρδιά μου την τέλεια συντριβή. Τότε πια νόμισα ότι χανόμουνα και ότι η οργή του Θεού θα έκει την ψυχή μου. Γιατί αυτή βυθισμένη στην αθυμία και την αδιαφορία είχε παραβεί τον νόμο του η ψυχοσωματική μου κατάρρευση ήταν απόλυτη, μόλις που ανάσαινα. Ωστόσο, διαρκώς επαναλάβαινα μέσα στην καρδιά μου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού, ελέησόν με τον μου. Ξαφνικά, σε μια στιγμή, η φλόγα της καθαρής αγάπης άγγιξε την καρδιά μου και τότε η κατάστασή μου άλλαξε ολοκληρωτικά. Γέμισα από δύναμη, ευεξία, χαρά, χαρά ανεξήγητη, τόσο ήμουνα συνεπαρμένος που ποθούσα να με βασάνιζαν, να με κομμάτιαζαν, να με έβριζαν. Το ποθούσα για να συγκρατήσω μέσα μου την γλυκιά φλόγα της αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους όλους. Τόσο δυνατή και ειδονική είναι αυτή η φλόγα που κάθε πίκρα και κάθε προσβολή της μεταβάλλει σε απολαύσεις. Όσο περισσότερα ξύλα ρίχνουμε στη φωτιά, τόσο αυτή φουντώνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Όσο περισσότερες είναι αυτές, τόσο φουντώνει στην καρδιά η αγάπη. Και τι ελευθερία, τι φως. Λόγια δεν υπάρχουν για να τα περιγράψουν. Θα χαιρόμουν αν κάποιος μου στερούσε τα σωματικά μάτια, για να μην βλέπω το μάταιο φως. Θα χαιρόμουν αν κάποιος με έπαιρνε σαν κακούργο και με έστεινε στον τοίχο για να μην ακούω φωνή, να μην βλέπω σκιά ανθρώπου. Η αγάπη, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, δεν γνωρίζει την τροπή και γι' αυτό δεν ξέρει να φέρεται με ευπρέπεια. Η αγάπη έχει από τη την ιδιότητα να μην τρέπεται και να ξεφεύγει από το μέτρο της. Μακάριος είναι εκείνος που σε βρει και κάθε χαράς. Οι θείε ευλογίε έρχονται μόνες τους, τότε που δεν τις περιμένουμε και δεν ελπίζουμε να τις λάβουμε. Αλλά για να έρθουν πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας με τη μετάνοια. Στη μετάνοια περιέχονται όλες οι εντολές του Θεού. Με τη μετάνοια φτάνει ο χριστιανός πρώτα στο φόβο του Θεού και μετά στη θεία αγάπη. Ας γύρει στο στήθος του Κυρίου ο Ιωάννης, ο παρθένος και θεολόγος μαθητής, που τον αγαπούσε ο Ιησούς. Ας γύρουν μαζί του και οι άλλοι Άγιοι του Θεού, η αχώρηση της Αγίας Αγάπης, δεν είναι για μας αυτός ο τόπος. Η δική μας θέση είναι στο πλήθος των λευρών, των παραλίτων, των τυφλών, των κουφών, των μουγκών, των δαιμονισμένων. Μαζί τους μας τοποθετεί η κατάσταση των ψυχών μας και μαζί τους θα παρουσιαστούμε στον σωτήρα μας. Ωστότε, ας έχουμε στα χείλη μας τον κατανοητικό κανόνα στον γλυκύτατο Ιησού, όπως μας προτρέπει η μητέρα μας η Αγία Εκκλησία, ο οποίος μας βοηθάει να συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας εξασφάλισε πάνω από όλα το Θείο Έλεος. Ο Κύριος μας υιοθέτησε με το Άγιο Βάπτισμα, εμείς όμως διαλύσαμε τον Ιερό μας σύνδεσμο με εκείνον, παραβαίνοντα τις εντολές του, διαπράττοντας μιχία με τη βδελυρή μαρτία, Άρχοντες των Σοδόμων και λαών των Γομόρων, αποκαλεί ο Κύριος των λαών του, μετά την τόση του στην ανομία. Το λαό εκείνο, για τον οποίο πρωτήτρα είχε διακηρύξει, πρωτήτα τον Ιακώφ έγινε μερίδιο του Κυρίου, Η κληρονομιά του έγινε ο Ισραήλ». Ο άσωτος Υιός της Ευαγγελική Παραβολής, αφού σκόρπισε την περιουσία του σε χώρα μακρινή, κάνοντας αμαρτωλή ζωή, βρέθηκε σε απερίγραπτη δυστυχία. Η τραγική του κατάσταση τον έκανε να συνέλθει Αποφάσισε λοιπόν να ενεργήσει με τον πιο συνετό τρόπο. Θα σηκωθώ, συλλογίστηκε, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω. Πατέρα, μάρτυσα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιο πια να λέγω με γιο σου. Κάνε με σαν ένα από του εργάτε σου. Χωρί καμιά χρονοτριβή έκανε πράξη την ταπεινή του σκέψη. Και όταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρα του και το σπλαχνίστηκε. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς που απαρνηθήκαμε τη Θεία Υιοθεσία και ρηχτήκαμε στις μάταιες μέρινες και τις αμαρτωλές απολαύσεις. Όταν αποφασίσουμε να επιστρέψουμε στον ουράνιο πατέρα μας, ας πλησιάσουμε στον άνδοξο και μεγαλό κρυποθρόνο του με βαθιά ταπείνωση και ευλαγικό φόβο. Πρώτη ενέργειά μας πρέπει να είναι η συνέστηση των αμαρτημάτων μας και η εξομολόγησή τους. Δεύτερη, η εγκατάληψη της αμαρτωλής ζωής και τρίτη η έναρξη νέα ζωής, σύμφωνης με τις αγγενικές ανολές. Η ψυχή των προσευχών μας και όλων των ευσεβών ασκήσεών μας πρέπει να είναι το αίσθημα της μετάνοιας. Οφείλουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο της αγάπης, ανάξιο της υιοθεσίας του Θεού. «Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου», λέει ο μεταναημένος που μοχθεί στο χωράφι της μετάνοιας κάτω από το άγριο βλέμμα ενός τρομερού επιστάτη του φόβου. Δεν θα επιζητήσουμε χαρίσματα που δεν εξαρτώνται από μας, χαρίσματα για τα οποία δεν οριμάσαμε ακόμα. Όσο βρισκόμαστε όπως ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου κάτω από εξουσία, όσο δηλαδή εξουσιαζόμαστε από την αμαρτία και τα πονηρά πνεύματα, θα ομολογήσουμε μαζί με το συνετό εκείνο αξιωματικό. Κύριε, δεν είμαι άξιο να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πέσω όμω ένα μόνο λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλο μου. Νομίζω, λέγει ο Άγιο Ισαάκ, ότι όπως ο γιος δεν αφιβάλλει για τον πατέρα του και δεν του ζητάει για παράδειγμα, δίδαξε με την τάδε τέχνη ή δώσε μου το τάδε πράγμα, έτσι και ο μοναχός πρέπει να μην αμφιβάλλει για τον Θεό, να μην Τον ζητάει Δώσαμε μου τούτο και εκείνο», γιατί πρέπει να γνωρίζει πως ο Θεός φροντίζει για μας περισσότερο από όσο ένας πατέρας και για το γιο του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, να πετσίσουμε για τα αίτια των αμαρτημάτων που διαπράξαμε αθέλητα. Είτε για τους λογισμούς είτε με τα έργα, και να πούμε με καρδιά γεμάτη συντριβή τα λόγια του τελώνει. Θεέ μου σπλαχνίζει τι με το ματολόγια και λέει Ο γιος βασιλιά όταν είναι άρρωστος δεν λέει στον πατέρα του κάνουμε βασιλιά αλλά φροντίζει πρώτα για την αρρώστια του και μετά την αποκατάσταση της υγείας του η βασιλιά του πατέρα γίνεται οπωσδήποτε δική του. Έτσι ακριβώς και ο αμαρτωλός που μετανοεί βρίσκοντας την υγεία της ψυχής του εισέρχεται μαζί με τον Πατέρα στην καθαρότητα της φύσεως και βασιλεύει στη δόξα του Πατέρα του. Αμήν. Έρημος Αγίου Σεργίου 1844 Τέλος του Λόγου για το φόβο του Θεού και για την αγάπη προς τον Θεό.